Λοιπόν, ο τζόγος από μόνος του είναι ένα είδος εθισμού, ένα είδος εθισμού που πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε όταν εμείς οι ίδιοι το αντιμετωπίζουμε και ειδικά όταν αυτός ο εθισμός εκδηλώνεται και με τη βοήθεια του διαδικτύου, των έξυπνων τηλεφώνων, τα λεγόμενα smartphones. Εκεί τώρα οι παγίδες είναι ακόμη μεγαλύτερες και γι' αυτό είναι μαζί μας ο κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής, ο Νίκος Παπανικολάου, για να τα συζητήσουμε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, Νίκο. Ένα θέμα το οποίο κρύβει παγίδες, έτσι. Ένα θέμα το οποίο κρύβει παγίδες και ένα θέμα που, όπως είπες πολύ σωστά, πλέον η συνάντηση του τζόγου με τα smartphones σημαίνει πρακτικά τι, ότι το 90% περίπου του τζόγου, του διαδικτυακού για την ακρίβεια τζόγου, είναι αυτό που παίζεται μέσω των smartphones πλέον. Ναι. Είναι δηλαδή μια μάστιγα, τίνει να γίνει μάστιγα, ήταν ήδη μάστιγα ο τζόγος πριν από αρκετά πολλά χρόνια ούτως ή άλλως, αλλά τίνει να γίνει πλέον μάστιγα. Για να μιλήσουμε με την αλάνθαστη γλώσσα των αριθμών, θα πούμε ότι περίπου το 1/5 των φοιτητών οι οποίοι τζογάρουν είναι εξαρτημένοι φοιτητές οι οποίοι τζογάρουν. Με πάση έρευνα πάντα στην Ελλάδα, περίπου το 3%, 2,9% συγκεκριμένα των μαθητών, ήταν παθολογικοί, κάτω των 18 ετών, ήταν παθολογικοί παίκτες. Πραγματικά στοιχεία τα οποία είναι φοβερά και τρομερά. Και ας σκεφτούμε από εκεί και πέρα το ότι μετά την καραντίνα πολλαπλασιάστηκαν τα e-sports, ουσιαστικά τα εικονικά sports, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλά και έντονα στο διαδίκτυο, 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Συν τις άλλες υπάρχει και μια άλλη μάστιγα, η οποία, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναδειχθεί. Ουσιαστικά τι σημαίνει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι ηλικίας 25 έως 35, οι οποίοι ανακάλυψαν τον κόσμο των επενδύσεων. Επενδύουν στο χρηματιστήριο, αλλά με τη λογική του τζογαδόρου. Άρα, και αυτό αρχίζει και γίνεται μια μάστιγα σιγά-σιγά. Μια σειρά από παράγοντες ουσιαστικά που ενισχύουν. Μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν και συμπλέκονται μεταξύ τους, ούτως ώστε σε ένα ήδη μεγάλο πρόβλημα, σε ένα ήδη αρκετά μεγάλο πρόβλημα, το μεγιστοποιήσουν ακόμη περισσότερο. Άρα ο εγκλεισμός και η καραντίνα που επιβλήθηκε, που μας επιβλήθηκε στα χρόνια του κορονοϊού, ήταν και αυτό κάτι το οποίο μας οδήγησε στην αύξηση των ποσοστών εκείνων που εθίστηκαν με τον τζογό. Προφανώς και ειδικά την περίοδο της καραντίνας, Νικολέτα, είχαμε πραγματικά κορύφωση των παικτών. Είχαμε κορύφωση των παικτών οι οποίοι έπαιζαν διαδικτυακό τζόγο. Άλλωστε ήταν ένα από τις παράπλευρες εντός εισαγωγικών, μια πολύ σημαντική από τις παράπλευρες απώλειες της καραντίνας και ο διαδικτυακός τζόγος. Ούτως ή άλλως θυμόμαστε όλοι μέρες ολόκληρες, εβδομάδες ολόκληρες, κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, οι οποίοι κάποιοι έβρισκαν διέξοδο ή προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο, οι οποίοι μέχρι τότε είχαν άλλες υγιείς, υγιέστερες προφανώς διεξόδους και οι οποίοι δυστυχώς στράφηκαν στο διαδικτυακό τζόγο ή ακόμα και στον κόσμο των επενδύσεων, όπως έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει συνύπαρξη με άλλες παθολογίες, δηλαδή αυτός που είναι θυσμένος στο διαδικτυακό τζόγο έχει και άλλη παθολογία η οποία ενδεχομένως να τον οδηγεί εκεί ή να επηρεάζει περισσότερο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει για παράδειγμα άγχος και κατάθλιψη. Είναι η πρώτη παθολογία η οποία υπάρχει και όπου κατά αυτόν τον τρόπο ξέρεις ουσιαστικά τι κάνουμε. Μεταθέτουμε τα προβλήματά μας σε κάτι άλλο. Το επόμενο είναι η διπολική νόσος. Η διπολική νόσος, η διπολική διαταραχή είναι μια κατάσταση η οποία αφορά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων. Αφορά περίπου το 4% του πληθυσμού. Είναι μια αρκετά μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα η εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αρκεί να αναφέρουμε πάντα με την αλάνθαστη γνώση των αριθμών και γλώσσα των αριθμών ότι περίπου το 25% των εφήβων οι οποίοι με κάποιο τρόπο είναι εξαρτημένοι από κάποιο διαδικτυακό παιχνίδι περνούν κάποια χρόνια, ίσως και μια δεκαετία αργότερα, με το να τζογάρουν. Mm. Άρα λοιπόν εξάρτηση από το διαδίκτυο ή εξάρτηση από τα τεχνολογικά μέσα. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα. Η περίφημη ΔΕΠΗ, η οποία τελευταία μιλάμε πάρα πολύ για παιδιά, τα οποία έχουμε τρεις τύπους, τον απρόσεκτο τύπο, τον υπερκινητικό και τον παρορμητικό τύπο. Οι δύο τελευταίοι, ο υπερκινητικός και ο παρορμητικός τύπος, είναι τύποι ΔΕΠΗ, οι οποίοι συνδέονται, στους ενήλικες πάντα συγκεκριμένη παθολογία, συνδέονται περισσότερο με την εξάρτηση σε διπλάσιο ποσοστό, με την εξάρτηση από τον τζόγο. Και τέλος, έχουμε και τη μετατραυματική διαταραχή. Όταν λέμε μετατραυματική διαταραχή, τι εννοούμε, μια κατάσταση στρες την οποία έχω περάσει και η οποία με κάποιο τρόπο ουσιαστικά τι κάνει, επανενεργοποιείται αργότερα και προσπαθώ να κάνω αυτοθεραπεία παίζοντας τζόγο. Σαφώς βεβαίως από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο και έχουμε μιλήσει πολλές φορές το ότι ο τζόγος συνυπάρχει με την εξάρτηση από το αλκοόλ ή από ουσίες. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα για εμάς τους κλινικούς είναι πολύ σημαντικό όταν να μπορέσουμε να αναδείξουμε το τι πρώτο υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει η εξάρτηση από το αλκοόλ και στη συνέχεια περνώ στο να τζογάρω ή εξάρτηση από το τζόγο και στη συνέχεια περνώ στο να είμαι αλκοολικός ή το να έχω μια καλή επαφή με το αλκοόλ. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι στην περίοδο που τελικά μειώνουμε τη χρήση του αλκοόλ, μειώνεται και ο τζόγος. Αντίστοιχα, στην περίοδο που αυξάνεται η χρήση του αλκοόλ, από τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και τις δύο εξαρτήσεις,
αυξάνεται και ο τζόγος. Άρα λοιπόν βγει παράλληλη ουσιαστικά αλκοόλ και τζόγος. Υπάρχουν στάδια στο τζογάρισμα. Πώς εξελίσσεται αυτό, Νίκο? Ναι, ξέρεις, όταν λέμε στάδια στο τζογάρισμα, υπάρχουν στάδια συνήθως, ξέρεις, οι περισσότεροι μας έχουν μιλήσει για το ότι αρχικά κέρδιζαν. Άρα λοιπόν έχουμε τη φάση του κέρδους. Οι περισσότεροι οι οποίοι μπλέχτηκαν με κάποιο τρόπο στον τζόγο ξεκίνησαν με το να κερδίζουν. Μάλιστα, με στατιστικές, τα 3/4 των παιχτών ξεκίνησαν με το να κερδίζουν. Γλυκάθηκαν κατά το κοινό λεγόμενο και από εκεί πέρα είχα πιστέψει εγώ ότι το ελέγχω με κάποιο τρόπο. Είχα μια φαντασίωση ότι με κάποιο τρόπο θα κερδίσω. Άρα λοιπόν το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του κέρδους. Προφανώς το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της απώλειας. Αρχίζω πλέον και χάνω. Χάνω, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν το δέχομαι εγώ ίδιος, προσπαθώ να ρεφάρω, ποντάρω όλο ένα και μεγαλύτερα θέλω ποσοστά. Θέλω να κερδίσω τα χαμένα ακριβώς, πίσω. Ακριβώς, θέλω να κερδίσω τα χαμένα πίσω και είναι η φάση ακριβώς, Νικολέτα, στην οποία αρχίζω κατά το κοινό λεγόμενο να χάνω την μπάλα. Δεν αισθάνομαι δηλαδή καλά. Γιατί? Γιατί λειτουργώ συναισθηματικά πλέον, χωρίς καν να σκέφτομαι. Χάνω τη λογική μου. Είναι άρα λοιπόν και η φάση που τελικά η απώλεια αρχίζει και γίνεται αργότερα ένα άλλο στάδιο, το τρίτο στάδιο, το στάδιο της απελπισίας. Γιατί η απώλεια μεγαλώνει, μεγιστοποιείται, εγκλωβίζομαι εγώ ίδιο σε έναν ασφυκτικό κλοιό. Και άρα λοιπόν τι κάνω, ποντάρω όλο ένα και μεγαλύτερα ποσά, κλέβω πολλές φορές, δανείζομαι ή με κάποιο τρόπο καταχρώμαι. Μάλιστα αυτά τα τρία, η κλοπή, ο δανεισμός και το να καταχρώμαι χρήματα, είναι κάτι το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος στο κριτήρια για να είναι κάποιος εθισμένος στον τζόγο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο κριτήριο δεν είναι κριτήριο, γιατί φαίνεται ότι όλοι, όχι όλοι οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το στάδιο. Κάποιοι όμως δυστυχώς φτάνουν και σε αυτό το στάδιο. Υπάρχουν τύποι παικτών, γιατί όταν λέμε ότι κάποιος είναι τζογαδόρος, ξέρεις, πολλές φορές φανταζόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο στο κούτελο που δεν το γράφει. Την ώρα που θα σου πω ότι μάλλον δεν πρέπει να είναι και πολύ ευδιάκριτο αυτό, ότι κάποιο, ειδικά μέσω διαδικτύου. Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι οι τύποι παικτών, αν ξεκινήσουμε από τον πιο ελαφρύ, τον πιο έτσι, αυτό που έχει την καλύτερη πρόγνωση, είναι ο φυσιολογικός παίχτης. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για φυσιολογικό παίχτη. Είναι ο παίχτης ο οποίος είναι υγιής αρχικά, δεν έχει κάποια ενεργή παθολογία αρχικά και από εκεί και πέρα συνήθως πολλές φορές προϋπάρχει μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν. Άρα λοιπόν ο ίδιος προκειμένου να μπορέσει να επεξεργαστεί αυτή την τραυματική εμπειρία περνά στον κόσμο του τζόγου. Αναζητεί δηλαδή και ο θελός μια θεραπεία, αυτό που λέμε πολλές φορές. Προφανώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποτείνεται πολύ πιο συχνά στον ειδικό, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, και άρα λοιπόν έχει συνήθως αίσια έκβαση το πρόβλημά του. Η δεύτερη περίπτωση, η οποία θα έλεγα ότι είναι πιο βαριά, είναι περίπτωση όπου εκεί έχουμε τον ψυχολογικά ευάλωτο παίχτη. Είναι ο παίχτης ο οποίος ήδη έχει κατάθλιψη, ήδη έχει άγχος, ήδη δεν αισθάνεται καλά και μπαίνει στη διαδικασία της αυτοθεραπείας. Ενώ ο πρώτος παίχτης αποκτά ουσιαστικά άγχος και κατάθλιψη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που τζογάρει. Θα σου έλεγα ότι σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να ανήκουν οι γυναίκες οι οποίες με κάποιο τρόπο έχουν χωρίσει, οι άντρες οι οποίοι έχουν υποστεί οικονομική καταστροφή. Ήδη κατά την περίοδο και πριν την καραντίνα και την περίοδο της οικονομικής κρίσης, είχαμε πολλούς άντρες οι οποίοι στράφηκαν στον τζόγο, έστω και αν ουσιαστικά δεν είχαν χρήματα για να κάνουν το συγκεκριμένο. Το επόμενο, ο τρίτος και ίσως χειρότερος παίχτης είναι ο παρορμητικός παίχτης. Είναι ο παίχτης ο οποίος δρά παρορμητικά, ο οποίος περνά στη δράση πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Είναι υπερδραστήριος. Πιθανά υπάρχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα που έλεγα προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιθανά καταχράται και ουσίες, κάνει κατάχρηση ουσιών ή ακόμα και αλκοόλ. Είναι και ο άνθρωπος που τον φοβόμαστε για πετυχημένη αυτοχειρία. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς έχει τη χειρότερη εμπλοκή με τον τζόγο. Και είναι εκείνος που χρειάζεται και την περισσότερη βοήθεια. Είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται και την περισσότερη βοήθεια, ίσως με το πιο μακρόχρονο, την πιο μακρόχρονη βοήθεια, με το πιο έτσι, επίφοβο αποτέλεσμα, θα έλεγα. Νίκο, ο τζόγος, η βιομηχανία του τζόγου, ουσιαστικά νομίζω όλοι το ξέρουν, είναι έτσι δομημένη που οι περισσότεροι παίχτες χάνουν. Νομίζω είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Γιατί όμως συνεχίζουν να παίζουν ενώ χάνουν? Θα σου έλεγα ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Πρώτο παράγοντα μπορούμε να πούμε και να το ονομάσουμε με την έννοια η ενισχυτική λειτουργία της αβεβαιότητας, έτσι ονομάζεται. Υπό την έννοια του ότι όσο πιο αβέβαιοι είμαστε, όσο πιο αγχωμένοι είμαστε, τόσο πιο μεγάλη έκρηξη ντοπαμίνης υπάρχει. Αυτή η ντοπαμίνη είναι κάτι καλό ουσιαστικά για τον εγκέφαλο, δηλαδή λειτουργεί καλά, ώστε ο εγκέφαλός μας με κάποιο τρόπο να αισθάνεται καλύτερα στη συγκεκριμένη φάση. Ακόμα και όταν υπάρχει αβέβαιη ανταμοιβή ή ακόμα και όταν χάνουμε, αυτή η έκρηξη της ντοπαμίνης μεγαλώνει. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν αισθανόμαστε καλά ακόμα και όταν χάνουμε. Εγκεφαλικά καλά προφανώς, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι χάνουμε ή δεν το συνειδητοποιούμε ότι χάνουμε. Το επόμενο, το οποίο αφορά κυρίως το διαδικτυακό τζόγο, έχει να κάνει με τα φώτα που μαγεύουν.
Δηλαδή υπάρχουν φώτα τα οποία πραγματικά και όλα έτσι, το διαδίκτυο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά φτιαγμένοι. Όλοι αυτοί οι δικτυακοί τόποι μαγεύουν και σε συνδυασμό ακριβώς με την έκρηξη της ντοπαμίνης που λέγαμε προηγουμένως, Μπάμπη, είναι μια κατάσταση η οποία μας παρασέρνει ούτως ώστε να υπερτιμήσουμε το κέρδος και να υποτιμήσουμε τις απώλειές μας. Το τρίτο το οποίο υπάρχει είναι μια αίσθηση που ενώ είμαι χαμένος, αισθάνομαι νικητής. Γιατί πολύ απλά, ξέρεις, ειδικά στο διαδικτυακό τζόκο υπάρχει η δυνατότητα να παίξω πολλαπλά παιχνίδια. Όταν λοιπόν παίζω πολλαπλά παιχνίδια και κάποια στιγμή υπερτιμώνται τα κέρδη μου και υποτιμώνται οι απώλειες, στο τέλος της βραδιάς βεβαίως ή στο τέλος της ημέρας, όταν θα έχω παίξει, ίσως τελικά θα έχω δει ότι θα έχω χάσει πάρα πολλά. Αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχω χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας και δεν καταλαβαίνω τελικά αν έχω κερδίσει ή αν έχω παίξει, αν έχω χάσει μέσα από αυτό το παιχνίδι το οποίο είχα και ποντάρω. Και προφανώς κάτι το οποίο ισχύει στον διαδικτυακό τζόγο κυρίως, μόνιμα θα έλεγα, είναι ο παρολίγο νικητής. Ξέρεις, στο διαδικτυακό τζόγο έχουμε τη δυνατότητα αυτή η περίφημη ρουλέτα να φτάσει ένα βήμα πριν τα κέρδισα όλα ουσιαστικά. Άρα λοιπόν παραλίγο τελικά το κέρδισα όλα. Άρα λοιπόν αξίζει να ξαναπροσπαθήσω. Αξίζει να μπω σε μια διαδικασία παρόλο που είμαι χαμένος, ούτως ώστε να ξαναποντάρω. Άρα λοιπόν αυτό το παρολίγο είναι αυτό το οποίο μας καλλιεργεί την ένταση που λέγαμε προηγουμένως. Ουσιαστικά και μας κάνει να ποντάρουμε ακόμα περισσότερο σε μια προφανώς καταστροφική συνήθεια, δεδομένου ότι έχουμε χάσει εκείνη τη στιγμή την αίσθηση της πραγματικότητας και ποντάρουμε συναισθηματικά. Άρα είναι και αυτή η εξήγηση στο πώς σκέφτονται οι παίκτες, Νίκο, γιατί καμιά φορά να ρωτιέσαι όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό, πώς μπορεί να σκέφτεται ένας παίκτης. Ναι, θα έλεγα ότι χαρακτηριστικά, κοινά χαρακτηριστικά που μπορεί να σκέφτονται οι παίκτες, καταρχήν. Είναι συγκεκριμένα. Το πρώτο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το ότι όποιον παίχτη και να ρωτήσουμε, όλοι μα όλοι μας λένε ότι το ξέρω ότι είναι αδύνατον, όταν δεν παίζουν βεβαίως, είναι αδύνατον εγώ να κερδίσω το διαδικτυακό καζίνο. Είναι αδύνατον εγώ να μπορέσω να κερδίσω στο διαδικτυακό τζόγο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το πιστεύει αυτό. Ωστόσο, οι ίδιοι βαθιά μέσα τους υποσυνείδητα το πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να κερδίσουν μέσα από το διαδικτυακό ποντάρισμα το οποίο κάνουν. Και αν, ακριβώς αυτό, και αν είναι πάρα πολύ μικρό, ίσως δεν το λένε και οι ίδιοι, άρα λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό πιστεύω όλων των παιχτών. Το επόμενο είναι ότι εγώ πιστεύω ότι μπορώ να επηρεάσω με κάποιο τρόπο ο ίδιος με τις δυνάμεις μου το αποτέλεσμα. Αν θέλεις, μέσα σε αυτό πολλές φορές επιστρατεύονται και διάφορες δυσιδαιμονίες, προλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό, αν θυμηθούμε και τη χαρτοπέχτρα της, την Βλαχοπούλου, η οποία με κάποιο τρόπο την ταινία που έπρεπε να κάθεται δίπλα της κάποιος για να μπορέσει να κερδίσει. Είναι χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει τουλάχιστον σε πάρα πολλούς παίχτες. Το επόμενο και το οποίο είναι χαρακτηριστικό επίσης είναι η μετάθεση των ευθυνών. Δεν φταίω εγώ. Ίσως φταίει πολύ καλά το καζίνο, ίσως φταίει πολύ καλά το ότι κέρδισα κάποια στιγμή. Το οποίο βεβαίως καζίνο με κάποιο τρόπο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να προκαλέσει αυτή την κατάσταση. Σου έλεγα ότι πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία και του να δανείσει χρήματα στον παίχτη, ειδικά αν πρόκειται για έναν συνεπή παίχτη μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Αλλά ωστόσο κανένας, μα κανένας, οι ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την ευθύνη επάνω τους. Και προφανώς κάτι χαρακτηριστικό το οποίο ισχύει σε όλες, ξέρεις, Νικολέτα και Μπάμπη, τις εξαρτήσεις, έχει να κάνει με το ψέμα και την ασυνέπεια. Άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος από οτιδήποτε, ακόμα και από το διαδικτυακό τζόγο, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ψέματα και είναι και ασυνεπής. Είναι χαρακτηριστικό σε όλες τις εξαρτήσεις. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία των παιχτών, θα λέγαμε. Μάλιστα. Η επίδραση τώρα του τζόγου, Νίκο, στην υγεία μας και στη ψυχική και στη σωματική, αλλά και στις σχέσεις μας, για να το απλώσουμε, ποια είναι. Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι η πρώτη επίδραση στην ψυχική μας υγεία, για παράδειγμα, έχει να κάνει με το άγχος και το θυμό. Είμαστε προφανώς αγχωμένοι όταν παίζουμε και είμαστε και θυμωμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 1/5 των συστηματικών παιχτών, ειδικά αυτοί οι παίχτες οι οποίοι κάνουν κατάχρηση και αλκοόλ, είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν κακοποιητικά μέσα στην ίδια τους την οικογένεια. Άρα λοιπόν, η κακοποίηση στην οικογένεια συνδέεται όχι μόνο με το αλκοόλ, που πολύ συχνά το λέμε και ορθά το λέμε, αλλά και με το τζόγο. Το δεύτερο είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη αφορά περίπου το 75% των παιχτών. Αργά ή γρήγορα, δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχουν κατάθλιψη οι παίχτες, οι συστηματικοί παίχτες, είναι αυτοί οι οποίοι αποκτούν κατάθλιψη. Το επόμενο είναι η αυτοκτονικότητα, αυτοκτονικός ιδεασμός. Το ότι ένας παίχτης, ο οποίος είναι συνεπής παίχτης, σε ποσοστά από 10 έως 24%, ανάλογα με την έρευνα βεβαίως, ένας παίχτης ο οποίος έχει σκεφτεί την αυτοκτονία. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Καθόλου μικρό το ποσοστό και σκέψου ότι αυτό ισχύει ειδικά για αυτούς οι οποίοι, μάλλον μεγιστοποιείται, ειδικά για αυτούς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή επίσης έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό αυτοακτονίας. Άρα λοιπόν εκεί είναι που το φοβόμαστε περισσότερο.
κατανάλωση ουσιών, αλκοόλ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, αφορά περίπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιχτών. Από 20 έως 40% των παιχτών κάνουν υπερκατανάλωση αλκοόλ και ουσιών. Αυτό βεβαίως τι κάνει. Έχουμε έκπτωση της κριτικής μας ικανότητας. Δεν σκεφτόμαστε δηλαδή καθόλου όποια κριτική ικανότητα είχαμε μέχρι τώρα με κάποιο τρόπο εξανεμίζεται λόγω του αλκοόλ. Και άρα λοιπόν ποντάρουμε ακόμη περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το ένα ουσιαστικά βοηθάει το άλλο. Ψυχοσωματικά προβλήματα. Πόνοι οι οποίοι μπορεί να είναι στον αφιένα, πόνοι οι οποίοι μπορεί να είναι γενικότερα, πάρα πολλά ψυχοσωματικά, υπέρταση που μπορεί να έχουμε. Επαγγελματική ανασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το 1 τρίτο των παιχτών, των συστηματικών παιχτών, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο επάγγελμά τους. Είτε γιατί δανείστηκαν, είτε γιατί με κάποιο τρόπο είναι ασυνεπείς, αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Από εκεί και πέρα, με κάποιο τρόπο επηρεάζεται ακόμα η σκέψη, η μνήμη, η ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων την οποία έχω, ειδικά αν έχω προχωρήσει. Και είμαι ένας συστηματικός παίχτης αρκετών μηνών ή αρκετών χρόνων, όπως έλεγα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, θα σου έλεγα ότι αφορά πάρα πολλούς παράγοντες, όχι μόνο την ψυχολογία μας και τη σωματική μας υγεία, αλλά και το κοινωνικό κομμάτι, το οποίο ίσως ως ένα σημείο αρχίζει να διαλύεται, πραγματικά να αποσυντίθεται. Και όταν έτσι αυτό το κοινωνικό κομμάτι εκεί αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, όταν αντιληφθούμε ότι κάποιος από το περιβάλλον μας αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, τι κάνουμε, πώς τον προσεγγίζουμε, πώς τον βοηθάμε. Ξέρεις, είναι αυτό ακριβώς το οποίο είναι και πιο σημαντικό, γιατί ίσως οι οικοί είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν, δεδομένου του ότι ο συστηματικός παίχτης σπάνια φτάνει στη φάση του να ενεργοποιηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ίσως ο ίδιος. Άρα λοιπόν από τους οικείους τι λέμε. Βασικό είναι ότι προτρέπω τον παίχτη ούτως ώστε να ζητήσει βοήθεια. Τον βοηθάω, πηγαίνω και εγώ ούτως ώστε να ζητήσουμε από κοινού βοήθεια. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν. Υπάρχουν ειδικοί της ψυχικής υγείας οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Υποστηρίζω την προσπάθεια. Είμαι δίπλα τους όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν είμαι μπροστά του, δεν χρηματοδοτώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους παίχτες όσα περισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο στηρίζουμε ουσιαστικά την εξάρτηση από το τζόγο. Άρα δεν λοιπόν, δίνουμε τίποτα. Δεν δίνουμε τίποτα, ίσα-ίσα που θα σου έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να μην έχει ο παίχτης χρήματα στην τσέπη του, το ώστε να τζογάρει, γιατί ακόμα και τα 2 και τα 3 ευρώ, ειδικά στο διαδικτυακό τζόγο, είναι πληγή, γιατί μπορεί να, στο διαδικτυακό τζόγο κάποιος να τζογάρει ακόμα και αυτά τα πολύ μικρά ποσά. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε ούτως ώστε να μην κολλήσουμε εντός εισαγωγικών. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία ο παίχτης, ειδικά είναι στα πρώτα στάδια, να λειτουργήσει αρκετά ως ένα σημείο εκθαμβωτικά για μας, υπό την έννοια του ότι τζόγαρα, κέρδισα. Άρα λοιπόν, μήπως κι εγώ, ο οποίος έχω βρεθεί δίπλα του για να τον βοηθήσω, τζογάρω για να δω τι είναι, πώς αισθάνεται. Άρα λοιπόν, εύκολο να παρασυρθείς. Και προφανώς το τελευταίο, αυτό που λέγαμε πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει να σημασιοδοτήσουμε όλες αυτές τις απειλές οι οποίες υπάρχουν για αυτοκτονία. Γιατί πραγματικά ένα περίπου μεσοσταθμικά 20% απειλή των συστηματικών παιχτών απειλή για αυτοκτονία. Σαφώς ένα μικρότερο ποσοστό το κάνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σημασιοδοτήσουμε την οποιαδήποτε απειλή υπάρχει, ούτως ώστε να μην φτάσουμε και σε αυτό. Στα πολύ σημαντικά όσα μας είπες, Νίκο, για ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο, αν και δεν έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλο ακόμα και λόγω του διαδικτύου είναι ακριβώς, κρυμμένο. Ακριβώς. Είναι κρυμμένο ακριβώς λόγω του διαδικτύου και νομίζω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και αναδεικνύεται. Θα σου έλεγα ότι αναδεικνύεται ίσως αν θέλουμε ακόμα και από τις διαφημίσεις των διαδικτυακών καζίνων, τα οποία βλέπουμε ότι βρίσκεται σιγά σιγά. Ξέρεις, όταν μας τρομάζουν τα πραγματικά καζίνο, όπως η δημιουργία που θα έχουμε στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών. Εντάξει, όταν ξέρουμε, δηλαδή το κατανοούμε ότι είναι μια πραγματικότητα, ότι στα σπίτια αυτή τη στιγμή των Ελλήνων υπάρχουν δράματα μέσω του διαδικτύου. Στα σπίτια, στις κρεβατοκάμαρες μέσα έχει μπει ουσιαστικά το καζίνο και είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, όσο πιο ασφαλής, όσο πιο ασφαλής αισθάνομαι στο χώρο μου, στο σπίτι μου, τόσο πιο εύκολα μπορεί να ποντάρω. Όταν βρίσκομαι σε ένα ξένο χώρο, όπως είναι ο χώρος του καζίνο, όπου μπορεί να με δούνε, όπου μπορεί με κάποιο τρόπο να μιλήσουν, να πούν, με κάποιο τρόπο είμαι πολύ πιο μαζεμένος, πολύ πιο μαγκωμένος. Είμαι πολύ πιο λιγότερο αγχωμένος στο σπίτι μου και γι' αυτό το λόγο και τζογάρω πολύ πιο πολύ στο σπίτι μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στα καζίνο δεν έχουν γραφτεί μέσα δράματα, οικογενειακά δράματα, έτσι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εννοείται, βέβαια. Έτσι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.